Θέλουμε καταρχήν και με αφορμή τη συζήτηση της σημερινής ενότητας στην Επιτροπή Αναθεώρησης, θέλουμε να επαναβεβαιώσουμε την πάγια θέση του ΚΚΕ για την συνταγματική κατοχύρωση της υποχρέωσης του κράτους να εξασφαλίζει τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το θεωρούμε εξαιρετικά σοβαρό αυτό το ζήτημα. Σε μια εποχή μάλιστα, στην οποία όλο και περισσότερο ο ρόλος της τοπικής διοίκησης ενισχύεται μεν, αλλά ως τοπικός μηχανισμός του κράτους για το πέρασμα αντιλαϊκών πολιτικών. Όπως είναι φανερό, η θέση του ΚΚΕ για την τοπική διοίκηση βρίσκεται στον αντίποδα με την κατάσταση που υπάρχει σήμερα και την οποία αποδέχονται όλες οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, όπως και οι εκπρόσωποι τους φυσικά στην τοπική διοίκηση, και σύμφωνα με την οποία η μεταφορά αρμοδιοτήτων συνοδεύεται από τον οικονομικό στραγγαλισμό, μετατρέποντας την τοπική διοίκηση σε έναν ακόμη φορομπηχτικό μηχανισμό, σε έναν μοχλό για την ενίσχυση της ανταποδοτικότητας και της εμπορευματοποίησης σε τελική ανάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών. Το όχημα προς αυτή την κατεύθυνση ονομάζεται αυτονομία και αυτοτέλεια της τοπικής αυτοδιοίκησης από το κράτος ή διοίκησης τοπικής, όπως επιμένουμε να το λέμε εμείς. Αυτονομία και αυτοτέλεια, οι οποίες όταν και εφόσον ασφαλώς αυτές υπάρχουν, δεν υπερβαίνουν και δεν μπορούν να υπερβούν τα όρια που το αστικό κράτος θέτει και επιτρέπει, ώστε με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα να προωθούνται οι λειτουργίες που τους αναθέτει κάθε φορά. Όρια που φυσικά τα προσδιορίζουν οι ανάγκες και οι ιεραρχήσεις του κεφαλαίου και όχι βεβαίως του λαού. Πιο συγκεκριμένα, ως ΚΚΕ, τα μόνα άρθρα που ψηφίσαμε στο νόμο κλεισθένης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν τα άρθρα που αφορούσαν στο εκλογικό σύστημα της απλής αναλογικής για την εκλογή των δημοτικών και των περιφερειακών συμβούλων. Και αυτό το κάναμε όχι γιατί πιστεύαμε ότι το όποιο εκλογικό σύστημα μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα ή να αποτρέψει το αντιδραστικό περιεχόμενο αυτών των τοπικών κρατικών θεσμών, περιεχόμενο που ενισχύθηκε επιπλέον την τελευταία 25 ετία με μια σειρά από αναδιαρθρώσεις. Το κάναμε γιατί υπερασπιζόμαστε την ισοτιμία της ψήφου, για την οποία και πολλής λόγος γίνεται το τελευταίο διάστημα, στο βαθμό βεβαίως που αυτή η ισοτιμία μπορεί να διασφαλιστεί στα πλαίσια μιας ταξικής εκμεταλλευτικής κοινωνίας, φυσικά ποτέ σε απόλυτο βαθμό. Θετική ψήφο δώσαμε και στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική καθιέρωση αναλογικού εκλογικού συστήματος στις τοπικές εκλογές, τη θέσπιση τοπικών λαϊκών συνελεύσεων, δημοψηφισμάτων και λαϊκών πρωτοβουλειών και την αναγνώριση δυνατότητας απονομής εκλογικού δικαιώματος σε αλλοδαπούς με μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα, γιατί ήταν και αυτό μέσα στις προτάσεις. Φυσικά, δεν τρέφουμε ψευδεστήσεις για τη βαθύτερη στόχευση των αστικών κυβερνήσεων με τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Ρυθμίσεις οι οποίες, ενώ επιδιώκουν υποτίθεται να ενισχύσουν τη λαϊκή συμμετοχή και παρέμβαση, λειτουργούν τελικά ως υποκατάστατα της λαϊκής συμμετοχής και φυσικά δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, γιατί επιχειρείται να αξιοποιηθούν ως μοχλή ενσωμάτωσης του λαϊκού παράγοντα στην στρατηγική της αστικής ανάπτυξης, η οποία εξελίσσεται. Εδώ υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τη Θεσσαλονίκη και αναφέρομαι στο δημοψήφισμα του 2014 για την ιδιωτικοποίηση της ΕΙΑΘ. Ένα άτυπο μεν, αλλά με πολύ μεγάλη συμμετοχή δημοψήφισμα, το αποτέλεσμα του οποίου κατάφερε τελικά η κυρίαρχη πολιτική να το αφομοιώσει, αφού στο ερώτημα που τέθηκε τότε στο λαό της πόλης να απαντήσει, δεν θυγόταν η μήτρα της ιδιωτικοποίησης
της ίδρυυσης της πόλης. Και η μήτρα ήταν και είναι φυσικά η πολιτική της απελευθέρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο νερό και στην ενέργεια και σε μια σειρά άλλους τομείς της οικονομίας. Όταν λοιπόν δεν τίθεται η ρίζα του προβλήματος, μπορεί μια χαρά η κυρίαρχη πολιτική να το ανσωματώνει, να το αφομοιώνει και ορισμένες φορές και να το αξιοποιεί ακόμα για να περάσει την πολιτική της. Με αυτά και με αυτά επιδιώκεται η εργαζόμενη, η νέα γενιά, η απόκληρη της καπιταλιστικής ανάπτυξης, για τους οποίους γίνεται τόσος ντόρος και στις κινηματογραφικές αίθουσες το τελευταίο διάστημα. Επιδιώκεται να καταστούν συμμέτοχοι και γιατί όχι ακόμα και υπερασπιστές της αντιλαϊκής πολιτικής, ώστε να θωρακίζεται αποτελεσματικότερα η αστική στρατηγική της συνένεσης και να πετυχαίνεται η μακροημέρευση της αντιλαϊκής ρότας που ενιαία, αν και από διαφορετικές θέσεις, υπερασπίζονται όλα τα αστικά κόμματα. Θέλουν δηλαδή το λαό όχι μόνο αποδέκτη της πολιτικής τους, αλλά και συμμέτοχο στο έγκλημα που γίνεται εναντιά του. Τα αστικά κόμματα και τα επιτελεία ήδη από καιρό προβληματίζονται για το ζήτημα αυτό, για το πώς δηλαδή θα αξιοποιηθεί αυτή η λαϊκή συμμετοχή. Η συζήτηση αυτή, η οποία αναπτύχθηκε και σήμερα εδώ, πριν από λίγο, έχει τον τίτλο «Η εγκύτητα και η επικουρικότητα ως τα κύρια χαρακτηριστικά της τοπικής διοίκησης», όντως υπάρχουν, επάνω στα οποία οφείλουν, σύμφωνα με την νεότερη αστική αντίληψη, σύμφωνα με την μόδα της εποχής, να στηρίζονται πάνω σε αυτά, να στηρίζονται οι όποιες διοικητικές αναδιαρθρώσεις. Ωστόσο, έχουμε να παρατηρήσουμε εδώ ότι το εγχείρημα αυτό καθόλου δεν είναι εύκολο, καθώς περικλεί αρκετές αντιφάσεις. Από τη μια, ναι, οι νέες μεγάλες διοικητικές και οικονομικές οντότητες στην τοπική διοίκηση, μεγάλη δήμη δηλαδή, όπως είναι οι περισσότεροι, καθώς και περιφέρειες, οι οποίες προέκυψαν τα τελευταία χρόνια με τον Καλλικράτη, ναι, τις δίνουν την επιχειρησιακή δυνατότητα να συμπράττει και να συνεπικουρεί με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Άλλωστε, γι' αυτό και έγινε η αναδιάρθρωση του Καλλικράτη, κυρίως του Καλλικράτη, για να μην πω του Καποδίστρια παλιότερα. Από την άλλη όμως, αυτό, ακριβώς το γεγονός, την τοπική διοίκηση την απομακρύνει από το λαϊκό παράγοντα. Τη δυνατότητά της μακροπρόθεσμα να ενσωματώνει λαϊκές αντιδράσεις την αδυνατίζει. Την εμποδίζει με λίγα λόγια να λειτουργεί σαν το αμορτισέρ του κεντρικού αστικού κράτους και των επιδιώξεών του. Και εδώ ακριβώς είναι που ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και με τον Κλισθένη αρχικά επιχείρησε να ρετουσάρει και να φρεσκάρει τους θεσμούς του Καλλικράτη, να τους επεκτείνει αν θέλετε, αλλά και μετέπειτα με τις συνταγματικές του προτάσεις, τις οποίες και συζητάμε, να προσθέσει και νέους τέτοιου χαρακτήρα θεσμούς, σαν τα δημοψηφίσματα, τις κοινοτικές συνελεύσεις, τη διαβούλευση, τους διαμεσολαβητές και τόσα άλλα. Ασφαλώς και σήμερα είναι κυρίως οι περιορισμοί της δημοσιονομικής πραγματικότητας με βάση τις ιεραρχήσεις του κεφαλαίου για τη μη παραχώρηση στην κεντρική διοίκηση, ας πούμε, κεντρικών φόρων, ίσπραξης μάλλον κεντρικών φόρων. Και δευτερευόντως ευθύνονται οι συνταγματικοί περιορισμοί ως προς την μεταφορά κεντρικών αρμοδιοτήτων που ασκεί μέχρι τώρα το κράτος και που για κάποιες από αυτές, όπως για την υγεία ή για τις δομές της παιδείας, τις προέβλεπε ακόμα και από τότε ο Καλλικράτης. Μόνιμη όμως, θεωρούμε, στρατηγική επιδίωξη αποτελεί το να έχουν, και αυτό ισχύει για όλα τα αστικά κόμματα, μόνιμη στρατηγική τους επιδίωξη αποτελεί το να έχουν ως κύρια πηγή τους οι πόροι της τοπικής διοίκησης, την ανταποδοτικότητα και την επιχειρηματικότητα. Και η κρατική χρηματοδότηση να έχει ένα χαρακτήρα απλής εξισορρόπησης. Η κρατική χρηματοδότηση δηλαδή να συνεπικουρεί την επιχειρηματικότητα και τη φοροεισπρακτική δυνότητα των Δήμων ενάντια στο λαό. Πρόκειται όχι για
νέα πράγματα. Πρόκειται για αστικούς εξυγχρονισμούς, ήδη δοκιμασμένους από χρόνια σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα βεβαίως καπιταλιστικά κράτη. Συνεπώς, η ενίσχυση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών των περιφερειακών και των κατώτερων βαθμίδων της διοικητικής δομής του κράτους δεν γίνονται για την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών. Αποσκοπούν να γίνουν πιο ικανές, πιο αποτελεσματικές, προκειμένου να στηρίξουν τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων, τις επενδύσεις τους και την κερδοφορία τους. Δείτε, ζητήματα όπως αυτά της απελευθέρωσης, της ενέργειας, της πρόθεσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι μεταφορές, η αγροτική παραγωγή, η διαχείριση των απορριμμάτων, η επιχειρηματική αξιοποίηση φυσικών πόρων και δημοτικής γης από το τουριστικό και το υπόλοιπο κεφάλαιο, η ληστρικά μακρόχρονη παραχώρηση σε επιχειρηματικούς ομίλους της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και των υποδομών, βεβαίως με την απαραίτητη συνοδεία προκλητικών φοροαπαλλαγών και διευκολύνσεων. Όλα αυτά είναι που μπαίνουν σε προτεραιότητα στις αναδιαρθρώσεις που εξελίσσονται στην τοπική διοίκηση. Και όχι βέβαια οι οξυμένες ανάγκες του λαού μας για την παιδεία, για την υγεία, για την αντισεισμική θωράκιση και την αντιπλημμυρική και την αντιπυρική του προστασία που έρχονται αρκετές φορές με δραματικό τρόπο στην επικαιρότητα. Είναι χαρακτηριστικό και αποκαλυπτικό αυτό που επιχειρείται με τα λεγόμενα νέα εργαλεία εσόδων, έτσι ονομάζονται, των Δήμων. Μιλάμε φυσικά εδώ για την κατεφημισμόν αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας στον ΟΤΑ, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από μια γενική, κανονική όμως επιδρομή των λεγόμενων επενδυτών στη δημοτική ακίνητη περιουσία, στους πόρους της, στις υποδομές, με μακρόχρονη παραχώρηση και εκμετάλλευση δημοτικής ακίνητης περιουσίας, εκτάσεων αθλητικών υποδομών και άλλων τοπικών αναπτυξιακών πόρων και με εγγυητή κάθε φορά σε κάθε επιχειρηματικό τους ρίσκο τους ίδιους τους Δήμους και τα έσοδά τους που βγαίνουν από τις πλάτες των Δημοτών. Λίγα πιο συγκεκριμένα λόγια τώρα για την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στο άρθρο 102 και συγκεκριμένα την παράγραφο 2. Για την εφαρμογή του αναλογικού εκλογικού συστήματος στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Νομίζουμε ότι η πρόταση έτσι όπως είναι διατυπωμένη και την οποία βεβαίως ψηφίσαμε και εμείς στην προτείνουσα Βουλή, αφήνει περιθώρια για καλπονοθευτικά εκλογικά συστήματα, όπως άλλωστε είχε συμβεί και με την πρόταση για τις γενικές βουλευτικές εκλογές, αφού γίνεται απλά λόγος για αναλογικό εκλογικό σύστημα και όχι για την εφαρμογή της ανώθευτης απλής αναλογικής. Η θέσπιση τοπικών λαϊκών συνελεύσεων και τοπικών δημοψηφισμάτων αντικειμενικά τα προορίζει να λειτουργούν ως μοχλή ενσωμάτωσης, όπως είπαμε, στην κυρίαρχη πολιτική, όπως ορίζεται από τη γενικότερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια, ελάχιστη σχέση έχουν με κινηματικού χαρακτήρα πρωτοβουλίες από τα κάτω, από τις λαϊκές επιτροπές για παράδειγμα, που με την αγωνιστική τους δράση, μεταξύ άλλων, βοήθησαν πάρα πολλούς πολίτες απέναντι στους πληστηριασμούς ή στην επανασύνδεση του οικιακού τους ρεύματος που συχνά πυκνά έκοβε και συνεχίζει να κόβει η ΔΕΗ σε πολλά λαϊκά νοικοκυριά. Για τα τοπικά δημοψηφίσματα νομίζω ότι ισχύουν, το έθιξα και λίγο νωρίτερα, όσα ισχύουν και για τα δημοψηφίσματα σε εθνικό επίπεδο. Όπως δηλαδή το ποιος θέτει το ερώτημα, με ποιο τρόπο τίθεται το ερώτημα, είναι βασικά ζητήματα. Μέσα σε ποιες συνθήκες διεξάγονται αυτά τα δημοψηφίσματα, καθώς βεβαίως και το ότι το αποτέλεσμά τους δεν έχει χαρακτήρα δεσμευτικό. Σε κάθε περίπτωση οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και των υπολείπων αστικών κομμάτων δεν αμφισβητούν και δεν θα μπορούσε βέβαια να αμφισβητήσουν τις επιλογές της κυρίαρχης αστικής τάξης στα πλαίσια των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ρόλο, το σημερινό ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το αντίθετο συμβαίνει, αυτές τις επιλογές τις υπηρετούν. Και έφτασε έτσι, ιδιαίτερα με την αναθεώρηση του 2001, αλλά και με τους νόμους Καποδίστριας και τώρα Κλισθένης, η τοπική αυτοδιοίκηση να έχει οργανωθεί σε έναν κανονικό μηχανισμό
του αστικού κράτους με ένα πάρα πολύ αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας και δράσης, στενά, ασφυκτικά θα έλεγα, ελεγχόμενο από τα κεντρικά όργανα του κράτους, έφτασε να υλοποιεί ένα μεγάλο μέρος των αντιλαϊκών πολιτικών που αποφασίζονται σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Ενώ ταυτόχρονα αναλαμβάνει και αρμοδιότητες που έπρεπε να ανήκουν στο κράτος κεντρικά, όπως είναι η παιδεία για παράδειγμα, η υγεία, και που αφορούν κυρίως κοινωνικές υπηρεσίες, χαρατσώνοντας πολλαπλά τους πολίτες, προκειμένου, και εδώ εξηγούμε γιατί γίνεται αυτό, προκειμένου η κεντρική κυβέρνηση να απελευθερώνει κονδύλια τα οποία βεβαίως προορίζονται για το μεγάλο κεφάλαιο μέσα από φοροαπαλλαγές, νόμους αναπτυξιακούς, επιδοτήσεις απασχόλησης και ούτω καθεξής, στο όνομα πάντα της περιβόητης ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.